Τον κύριο Γιάννη Καρβέλη φιλοξενούμε στο στούντιο του Ιόνια να τον καλησπερίσουμε. Ήταν μαζί με τον Υπουργό. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, κύριε Θεοδόση. Πολύ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον η παρουσία σας απόψε εδώ. Γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα από τον Υπουργό. Είμαστε αισιόδοξοι ως κάτοικοι μιας ευρύτερης περιφέρειας, γιατί και το Ρίο και ο Άγιος Ανδρέας και το Καραμαλδάνιο υποδέχονται από ολόκληρη την περιφέρεια ασθενής. Έτσι, τι λέει, είχαμε υποσχέσεις για ενίσχυση. Καταρχήν, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην Πάτρα, θα έλεγα ότι ήταν απολύτως επικοδομητική και εμπέδωσε σε όλους ανεξαιρέτως, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι των νοσοκομείων, είτε τοπική κοινωνία, ένα κλίμα απόλυτης ασφάλειας για την περαιτέρω κάλυψη που έχουμε από τις νοσηλευτικές μονάδες της Πάτρας. Έδωσε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις στις πολύ ωραίες, θα τις χαρακτήριζα, συσκέψεις που έγιναν τόσο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όσο στον Άγιο Ανδρέα, αλλά και στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας Καραμανδάνιο, στο οποίο περιηγήθηκε σε όλους τους χώρους, είδε τα έργα που είναι εν εξελίξη και συζητήσαμε για την περαιτέρω ανακατασκευή του Παιδιατρικού Νοσοκομείου. Πιο αναλυτικά θα έλεγα, σε ό,τι αφορά ζητήματα που ετέθησαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου από τους καθηγητές και διευθυντές των κλινικών που συμμετείχαν στην σύσκεψη. Ενημερώθηκε δηλαδή αναλυτικά, έτσι, πήρε πολύ αναλυτικά, φάκελο. Πολύ αναλυτικά, θα έλεγα ότι το σημειωματάριο που είχε γέμισε. Ναι, το λέω αυτό γιατί συνήθως τα καλύπτουμε έτσι όταν έρθει κάποιος υπουργός και δεν μαθαίνει την πραγματική, δεν βλέπει την πραγματική εικόνα αυτό. Όχι, σας τόνισα ότι ήταν πολύ ωραίες συσκέψεις, άκουσε τα πάντα, ελεύθερα από όλους. Δεσμεύτηκε αφενός μεν για λύσεις που θα δοθούν σε ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μόνιμες προσλήψεις των ιατρών από τα συμβούλια κρίσης, από τον αριθμό των ειδικευμένων που θα πρέπει να έχουν οι πανεπιστημιακές κλινικές, για ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση των νοσοκομείων μας τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ έδωσε σαφείς απαντήσεις και στα σωματεία των εργαζομένων και στο Ρίον και στον Άγιο Ανδρέα που είχαν επαφή μαζί του για ζητήματα που αφορούν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης των εργαζομένων, και αυτό το οποίο προκύπτει και θα ήθελα και εγώ να το πω αυτή τη στιγμή είναι ότι απολύτως κανένας εργαζόμενος με όποια σχέση εργασίας και αν απασχολείται αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να φύγει από τη δουλειά του. Μάλιστα. Και μίλησε και για την ενίσχυση την οποία αναφέραμε, έτσι, σε προσωπικό. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είμαστε, σε ποιο επίπεδο ετοιμότητας. Λέγαμε ότι έρχεται το φθινόπωρο, έρχονται ιώσεις, έρχεται κορονοϊός, γρίπη. Σε τι επίπεδο είμαστε, κύριε Καρβέλη? Όπως είπε και ο Υπουργός, η Πάτρα έχει την ευτυχία να έχει δύο πολύ μεγάλα νοσοκομεία, το Πανεπιστημιακό. Αλλά μάλιστα και πυλώνα πανεπιστημιακά, έτσι. Κοιτάξτε, αν το συνδυάσουμε και με τα δύο νοσοκομεία που βρίσκονται στα Γιάννενα, η Πάτρα με τα δύο της νοσοκομεία, τα Γιάννενα αλλά και η Καλαμάτα, αν θέλετε, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες υγειονομικής κάλυψης που έχει η έκτη υγειονομική περιφέρεια. Έλεγα λοιπόν ότι βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα τα δύο νοσοκομεία. Το επίπεδο κάλυψης επιστημονικά αλλά και νοσηλευτικά είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, όπως επίσης και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτουν αυτά τα δύο νοσοκομεία, γιατί όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου αλλά και της έκτης υγειονομικής περιφέρειας έχουμε εξυγχρονίσει μεγάλο μέρος του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των δύο αυτών νοσοκομείων. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική και η παρουσία του Υπουργού στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας. Του έγινε πλήρη ανάλυση, πέραν της όποιας ενημέρωσης είχε από μένα στις αρχές της εβδομάδας όταν τον επισκέφτηκα στο Υπουργείο. Του έγινε πλήρη ανάλυση των δεδομένων, των υποδομών που χρειάζονται παρέμβαση στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα θα μας πει και τη δική του άποψη προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν αυτές οι παρεμβάσεις που ήδη, όπως σας είπα, είναι εν εξελίξη. Αυτό όμως το οποίο βγαίνει
ως μεγάλη είδηση είναι ότι ο κύριος Υπουργός δεσμεύτηκε για την πλήρη, το τονίζω, την πλήρη ανακατασκευή του υφιστάμενου νοσοκομείου. Ένα νοσοκομείο που, όπως γνωρίζετε, είναι στενά δεμένο με την κοινωνία της Πάτρας. Βέβαια. Η Πάτρα το αγαπάει πάρα πολύ και θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και των επιστημόνων και των νοσηλευτών στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, αλλά και η καλύτερη φροντίδα προς όλους τους συμπολίτες μας που το επισκέπτονται. Μένουμε σε αυτό λοιπόν και σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Διοικητά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.